Μόλις μου κάνετε την πρόταση να μιλήσω για το καινούριο νόμο που διαβουλεύεται τώρα το ΚΕΣΥ με τις επιστημονικές εταιρείες, με μεγάλη χαρά πραγματικά ήθελα να μοιραστώ αυτά που εδώ και 6 με 8 μήνες οι επιστημονικές εταιρείες διαβουλεύονται. Είστε μπροστά πάντα, κύριε Χατζηχρήστου, και πραγματικά πιάσατε το παλμό της εποχής και είδατε ότι οι επιστημονικές εταιρείες θα πρέπει να παίξουν ένα ρόλο πολύ σοβαρό στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, στην παρακολούθηση εκπαίδευσης και στην καλύτερη διαχείριση του ιατρικού δυναμικού στη χώρα. Ξεκινώντας λοιπόν την ομιλία μου, θέλω να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο που υφίσταται σήμερα στη χώρα μας. Είναι πάνω από 100 από 1.000 ιατρικές εταιρείες πανελλαδικά. Στο ΔΕ Ιατρικό Σύλλογο Ανάταξη και είδα ότι υπάρχουν 130 ιατρικές εταιρείες εγγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο. Οι επίσημες εταιρείες όμως, οι εταιρείες κορμού είναι 42. Με αυτές λοιπόν συζητάει σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Με τις 42 επίσημες εταιρείες, οι οποίες μαζευόμαστε μία φορά το μήνα, έχουμε βρεθεί 6 φορές τουλάχιστον και έχουμε εκλέξει μια πενταμιλή επιτροπή από τους καθηγητές αυτούς, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το ΚΕΣΥ και συνδιαμορφώνουμε τον νόμο. Ο νόμος, ο αρχικός, έχει πάει και έχει έρθει 3 φορές. Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Για να κατανοήσουμε λίγο το όλο νομοσχέδιο, σχεδίασα την ομιλία μου σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τη διαμόρφωση και την σύσταση των επαγγελματικών εταιριών και τη λειτουργία των εποπτικών οργάνων. Στη δεύτερη ενότητα, το σκοπό και το ρόλο των επιστημονικών εταιριών. Στην τρίτη ενότητα, τις χορηγίες και τη διαχείριση αυτών. Και στην τέταρτη, την πιστοποίηση άλλων επιστημονικών σωματείων. Έτσι λοιπόν, με το νομοσχέδιο, για κάθε αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση, πιστοποιείται μόνο μία επιστημονική ιατρική κοινότητα, όπως τη λένε, επιστημονική ιατρική κοινότητα. Και θα έχει έδρα την Αθήνα. Η Επιτροπή θέλει να διατηρηθεί το όνομα εταιρεία και όχι κοινότητα, δηλαδή να είναι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες και όχι κοινότητες. Ποια είναι τα εποπτικά όργανα? Είναι το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΣΥ και η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Προσέξτε αυτή την Επιτροπή, η οποία Επιτροπή εποπτεύει τα πάντα. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΚΕΣΥ, τον Αντιπρόεδρο που είναι ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ, 2 ιατρικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ που επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, 1 διευθυντής του ΕΣΥ που εκπροσωπεί το ΠΙΣ, 1 εκπρόσωπος του ΕΟΦ, 1 εκπρόσωπο ιατρικών σχολών της χώρας, 1 καθηγητής, 3 μόνιμα μέλη τα οποία ορίζονται από τις επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες, 2 μη μόνιμα μέλη που εναλλάσσονται ανάλογα με το θέμα που υπάρχει, ανάλογα με τα θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές κοινότητες, και ένα μέλος διοίκησης με βαθμό διευθυντή που ορίζεται από το Υπουργείο. Από αυτά τα 13 μέλη, τα 5 μέλη είναι διορισμένα. Η συγκρότηση τώρα των οργάνων της ΕΕΚ γίνεται, το Διοικητικό Συμβούλιο από 7 μελές γίνεται 9 μελές. Υποχρεωτικά στα μέλη πρέπει να υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ, ένας γιατρός ΕΣΥ και ένας από τον ιδιωτικό τομέα. Στην Επιτροπή Εκπαίδευσης που είναι 7 μελής θα υπάρχει υποχρεωτικά, θα υπάρχουν 2 μέλη ΔΕΠ, 2 γιατροί του ΕΣΥ, ένας ελευθεροπαγγελματίας και ένα δόκιμο μέλος, ένας ειδικευόμενος δηλαδή. Η Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων θα είναι 5 μελής. Η ΕΕΚ μπορούν να συστήσουν και άλλες επιτροπές και υπότροπες. Έτσι λοιπόν, οι προτάσεις της πενταμελούς επιτροπής είναι, θεωρούμε ότι η θεσμοθετημένη Επιτροπή Εκπαίδευσης θα πρέπει να εισηγείται στο ΔΣ και των επαγγελματικών ενώσεων οτιδήποτε αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα της ειδικότητας. Τα πάντα. Τα μέλη μπορεί να είναι από 9 με 11, γιατί υπάρχουν
εταιρείες που έχουν καταστατικό με 9 και 11 μέλη, οπότε θέλουμε να μείνει όσοι έχει το καταστατικό τους. Και η ανάδειξη των μελών, είτε μπορεί να γίνεται με εκλογές εσωτερικές, είτε να αναδεικνύονται από το ΔΣ, γιατί σε ορισμένες εταιρείες αναδεικνύονται από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρεών. Να κάνω εδώ μία παρέμβαση. Παρακαλώ, ναι. Εμένα πραγματικά δεν το θεωρώ καθόλου σωστό να γίνονται εκλογές. Δηλαδή η εκπαίδευση είναι, βάζει μια επιτροπή, πόσοι είναι αυτοί που έχουν, εγώ θα σου πω, το 20% του χρόνου τους ασχολούνται με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι κάτω από 10 άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να έχει ενδιαφέρον, να έχει εμπειρία κτλ. Και δεν το λέω, εγώ δεν θέλω καμία θέση, ήδη βαίνω σε άλλη, έχω μεγαλώσει αρκετά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αντί να κάνουν γιατρίο 5 φορές την εβδομάδα, κάνουν 2 για να ασχοληθούν με κάποια άλλα πράγματα. Χάνουν εισόδημα ή χάνουν Σαββατοκύριακα για αυτή τη δουλειά. Και αυτό το ότι να είναι ένας από εδώ και ένας από εκεί να εκπροσωπούνται όλοι, ποιοι έχουμε που θα κάνουν την καλύτερη δουλειά και θα προσφέρουν στην εταιρεία, αυτοί πρέπει να ορίζονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σωστό. Γι' αυτό και λέμε, η ανάδειξη πρέπει να γίνεται βάσει του θεσμοθετημένου κανονισμού λειτουργίας των επαγγελματικών ενώσεων. Αυτό προϋποθέτει, αυτό εννοεί. Οι ρυθμίσεις τώρα που η διαδικασία συγκρότησης της πιστοποίησης των ΕΕΙΚ θα γίνει εντός 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου. Μας πιέζαν ότι θα ψηφίσουν τον νόμο τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή. Τους είπαμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι και μας έχουν δώσει παράταση. Οι επαγγελματικές ενώσεις υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΣΥ, αφού προηγουμένως τροποποιήσουν το καταστατικό τους. Θα προσθέσουν δηλαδή τις ρυθμίσεις που υπάρχουν, που προβλέπει ο νόμος, που σημαίνει τροποποίηση καταστατικού, που σημαίνει γενικές συνελεύσεις και τροποποίηση καταστατικού. Κατόπιν, αφού περάσει η Γενική Συνέλευση και κατοχυρωθεί αυτό, υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΣΥ, καταγράφονται στα Μητρώα και γίνονται επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες. Έχει μια διαδικασία. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τίτλο, το δικαίωμα μέλους και την αλλαγή του υφιστάμενου καταστατικού. Στον τίτλο επιμένουν ότι ο τίτλος πρέπει να προτάσσεται στο τίτλο η επιστημονική ιατρική κοινότητα, σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το επιμένουν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στον τίτλο η επιστημονική ιατρική κοινότητα πρέπει να έπεται του αρχικού τίτλου. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα Ουρολογίας. Τώρα, δικαίωμα μέλους έχουν όλοι οι Έλληνες επιστήμονες υγείας, της αντίστοιχης ειδικότητας και εξειδίκευσης που διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ασκούν το επάγγελμα της αντίστοιχης ειδικότητας. Όπως και οι πολίτες της ευρωπαϊκής κοινότητας που έχουν την αντίστοιχη ειδικότητα. Αλλαγή του καταστατικού, είπαμε, προβλέπει ότι ο πρόεδρος θα έχει τριετή θητεία ή διετή θητεία ανάλογα με το καταστατικό της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να εκλέγεται 2 συνεχείς θητείες. Τα μέλη μπορεί να εκλέγονται για 3 συνεχείς θητείες. Αυτή είναι μια ουσιαστική μεταβολή που έχουν επιφέρει. Και κάντε, κύριε Πρόεδρε, και τριετή τη θητεία. Νομίζω, ναι, εκεί έχουμε καταλήξει. Για να έχει χρόνο να κάνει έργο. Σωστό. Και επίσης, όταν κάποιος κατεβαίνει για υποψήφιος, ας μας στέλνει τι θέλει να κάνει, όχι το βιογραφικό του. Είναι αδιάφορο. Ότι ποιο είναι το όραμά του, ποιες θα είναι οι δράσεις του, τι θα επιδιώξει. Και αυτό να το επιβάλλεται. Οι ξένες εταιρείες πρέπει να βάλεις σε τι θα συγκεντρώσεις τους στόχους σου. Έτσι. Γιατί θα εργαστείς. Σωστό. Και πάνω σε αυτό να ψηφίζουμε. Είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις σας. Πραγματικά έτσι πρέπει να γίνεται. Η δεύτερη ενότητα, λοιπόν, ο σκοπός και ο ρόλος των ΕΕΙΚ. Αυτά τα παρακάτω που βλέπετε, η κατοχύρωση και η προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών και μελών, η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και η διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων όπως συνέδρια, σεμινάρια, η έκδοση γραμμάτων, η απόφαση για συμμετοχή εκπροσώπησης της ΕΕΙΚ, της Ευρωπαϊκής και άλλες διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, η απόφαση για δυνατότητα συμμετοχής της ΕΕΙΚ σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτά όλα υφίστανται και τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ είναι το μυστικό. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό του ιατρικού χάρτη της χώρας. Εδώ, λοιπόν, καλούνται
να διαμορφώνουν προτάσεις προς το ΚΕΣΥ για τον ενδεικνυόμενο αριθμό γιατρών με την αντίστοιχη ειδικότητα και εξειδίκευση. Δηλαδή, οι επαγγελματικές, οι ιατρικές κοινότητες θα προσδιορίζουν πόσοι ουρολόγοι είναι απαραίτητοι στη χώρα μας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δηλαδή, εγώ που είμαι στην ουρολογική εταιρεία που το βλέπω, τρέμω με την ιδέα αυτό. Όπως σου είπα ότι στην επιτροπή που είμαστε και δουλεύουμε, όσο το συνειδητοποιώ, αυτό που θα κάνουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι τόσο κατοχυρωμένο και μελετημένο και σωστά δομημένο, διότι δεσμεύουμε τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα το φέρουμε σε πέρα σε αυτό το έργο. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο έργο. Ναι. Θέλει πολλές ώρες λειτουργίας, δεν πρέπει να τα αφήσεις όλα και να ασχοληθείς με αυτό. Ναι, αλλά τα χειρότερα από ένα ξέφραγο εμπόλιο δεν γίνεται. Σύμφωνοι, οπότε σύμφωνοι, γίνεται αυτό το ναι. Πολύ ανακουφιστικό. Ναι. Λοιπόν, η διαμόρφωση κριτηρίων αναγνώρισης και πιστοποίησης των υγειονομικών μονάδων που παρέχουν εκπαίδευση. Αυτό που λέγεις, Διονύση. Ποια κέντρα θα δίνουν την εκπαίδευση? Θα το προσδιορίζουν οι επιστημονικές, οι ιατρικές κοινότητες. Θα έχουν τα εργαλεία, θα έχουν τη δυνατότητα. Yeah. Θα τα έχουν. Yeah. Διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ειδικότητα, την εξειδίκευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία θα ληφθεί με έναν ενιαία πανελλαδικά. Για την προετοιμασία των δικαιωμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την κατάρτιση του ημερολογίου βιβλιαρίου του Λόγκμπου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι απαραίτητο, ο ειδικευόμενος πρέπει απαραίτητος να προσκομίσει το logbook προκειμένου να δώσει εξετάσεις. Τον καθορισμό και τον διορισμό των εξεταστικών επιτροπών. Και όλα αυτά. Πλέον, επειδή είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην είμαι και να μην πω ποτέ μου, αρκεί να είναι τρεις Αθηναίοι οι οποίοι να είναι καλοί και οι οποίοι να έχουν την αναγνώριση ότι αυτοί είναι καλοί εξεταστές. Να ξεφύγουμε από βορρά-νότα, να ξεφύγουμε από εσύ, πανεπιστήμια κτλ. Και να βάλουμε προσωπικό που θα εγγυηθούν την αξιοκρατία. Ακριβώς. Και θα αποκτήσει σεβασμό όλη αυτή η προσπάθεια. Επομένως, το επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας που θα ληφθεί, θα πρέπει να είναι να συνειδητοποιήσει το ρόλο του. Και θα πρέπει να εργαστεί. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι το επόμενο Δέλτα Σίγμα θα είναι full time, θα δουλεύει μόνο για αυτά. Αν θα πρέπει να. Αν θα εφαρμοστούν αυτά, βέβαια. Οι προτάσεις που έκανε η Πενταμελής Επιτροπή είναι ότι θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση των σκοπών με νόμο ή υπουργική απόφαση έχουν προφανή πλεονεκτήματα, αφού δεν προσκρούν στις καταστατικές συνελεύσεις και στις αποφάσεις. Δεν μπορούν να μας καταργήσουν σαν σώμα. Στην παράγραφο αυτό λέω, προτείναμε να διασφαλιστεί νομοθετικά ότι οι επαγγελματικές ενώσεις θα αναλάβουν το ρόλο τον οποίο έχουμε εμείς τώρα. Αλλά πρέπει να είναι νομοθετικά. Δηλαδή, οι επιτροπές που υπάρχουν τώρα που έχουν σε εξέλιξη, εάν δεν τελειώσουμε τη δουλειά μας και ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πρέπει όλα αυτά να πάνε στις. Δηλαδή, από την αρχή. Ξεκινάμε από την αρχή. Δηλαδή, αρχίζεις και. Εντάξει, υπάρχουν βήματα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι υπάρχουσες επιτροπές να μην τεμπελιάζουν και να προχωρήσουν τη δουλειά όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Ναι. Έτσι ώστε και να διευκολυνθεί και το έργο των επομένων σε αυτή. Ακριβώς. Νομίζω πως αυτό πρέπει να επιδιώξουμε, μάλλον. Σε αυτή την παράγραφο λέει ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και βεβαίως είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και δύναται να υποστηρίζεται με ιδιωτικές χορηγίες. Μπράβο. Και αυτό είναι καλό. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ποιοι μπορούν να παρέχουν? Οι επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες, τα λοιπά πιστοποιημένα ιατρικά σωματεία, φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας, τα πανεπιστήμια, σχολές, ιατρικές τμήματα. Αυτά που ξέρουμε και τώρα δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα, οι επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες θα μπορούν να καταρτήσουν τα κριτήρια εκπαιδευτικής επάρκειας που απαιτείται για κάθε ειδικευόμενος και εξειδικευμένος. Δηλαδή, τη μοριοδότηση θα την κάνουν οι εταιρείες. Προσδιορισμό της ετήσιας μοριοδότησης θα τις κάνουν οι εταιρείες.
θα αξιολογούν επιπλέον και τον ελεύθερο επαγγελματία. Μοριοδότηση του ελεύθερου επαγγελματία, αν είναι επαρκής να συνεχίζει να δουλεύει. Όσα γίνονται στην Ευρώπη και σε άλλες προηγμένες χώρες. Καθορισμός ορών μοριοδότησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για κάθε γιατρό. Κάθε μήνα τον Οκτώβριο θα υποβάλλονται προγράμματα επιστημονικών δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος και θα επικυρώνται από την ΕΣΥΕ. Συμμετοχή σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τον Οκτώβριο προσοχή δεν θα προλάβετε. Πλέον για να κάνεις και να έχεις απαντήσεις από ΕΟΦ και μετά να υποβάλεις για ΣΦΕ, επειδή το βιώσαμε, θέλεις έξι μήνες μίνιμουμ. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα άρα για θα το 19 πρέπει, εγώ θεωρώ ότι μέχρι 31 Μαΐου για να είναι σίγουρο και ασφαλές, άμα σου απορριφθεί και σου ζητήσουν πράγματα, να πας και στη δεύτερη. Νομίζω θα διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή. Τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές θα την εγκρίνουν οι ΕΕΚ. Δηλαδή, κάποιος αν θέλει να συμμετάσχει σε συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, advisory boards με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο για φάρμακα και θεραπείες και εταιρείες προϊόντων ΕΕΒ κτλ., θα εγκρίνονται από τις ΕΕΚ. Σε αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί για την Ελλάδα το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί στο εξωτερικό θα πρέπει να εγκριθεί. Δηλαδή, εμένα μου κάνει πρόταση μια εταιρεία να δουλέψω στη Γερμανία ή στην Αμερική ή οπουδήποτε μαζί της. Γιατί πρέπει εσείς να εγκρίνετε εάν εγώ θα δουλέψω? Όχι εσείς, δεν το λέω. Αυτό είναι παράλογο. Δεν ισχύει πουθενά. Αυτό λέει ο νόμος. Ναι, αλλά είναι παράλογος ο νόμος. Θα το θέσουμε σαν. Είναι εντελώς παράλογος. Είναι παράλογος, ναι. Το τι δραστηριότητες κάνω εκτός της χώρας είναι δικό μου θέμα και είναι θεσμοθετημένο μου δικαίωμα συνταγματικά. Και αυτό θα πέσει άμα πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας αμέσως. Είναι ηλίθιο δηλαδή ότι εγώ, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μου λέει ελεύθερη διακίνηση, το ότι θα πάω εγώ στη Γερμανία και θα κάνω οτιδήποτε δουλειά για να βγάλω χρήματα και θα πρέπει εγώ να παίρνω έγκριση από την Ελλάδα, δεν ισχύει πουθενά. Το γίνει. Έχει θέσει η καρδιολογική εταιρεία αυτό. Ναι, αλλά είναι σαν ερώτημα και ναι. Είναι παρανοϊκό. Τώρα στην τρίτη ενότητα έχουμε τις χορηγίες. Οι χορηγίες θα γίνονται προς τις επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες, σε πιστοποιημένα από το ΚΕΣΥ ιατρικά σωματεία. Σε περίπτωση δημοσίου και ΕΣΥ θα γίνονται προς τον ΕΛΚΕΑ και σε περίπτωση του Πανεπιστημίου θα γίνεται προς το ΕΛΚΕΑ. Όπως είναι και τώρα δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα, με υπουργική απόφαση όμως, θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που μπορούν να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτικές. Ακούστε τι λένε τώρα εδώ. Ο ανώτερος αριθμός δραστηριοτήτων κάθε ΕΕΚ ανακατηγορία και έτος. Το ύψος του χρηματικού ποσού εγγραφής για κάθε κατηγορία και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι κανόνες δεοντολογίας που αφορούν στον αριθμό και στη διάρκεια των ανακατηγορία πιστοποιημένων δραστηριοτήτων, όλα αυτά θα τα εγκρίνει ο Υπουργός. Είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι? Οι μορφές προβολής των χορηγών, η κάλυψη των εξόδων διαμονής, τα όρια κόστους και διοργάνωσης κάθε κατηγορίας δραστηριότητας, το κόστος εγγραφής δικαιωμένων, αυτά θα προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει έτσι? Χορηγίες θα γίνεται μεταξύ οργανωτών και χορηγών, υπογράφεται συμβόλαιο όπως και σήμερα το ξέρουμε αυτό, αναφέρεται το χρηματικό ποσό της χορηγίας, σκοπή χορηγίας. Τα συμβόλαια αυτά όμως κοινοποιούνται στην ΕΣΥΕ πάλι, στο κεντρικό, στα 13 μέλη. Πότε θα συνέλθουν τα 13 μέλη να αποφασίσουν για όλες τις επιστημονικές εταιρείες? Κικαιώνας. Στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αναρτώνται υποχρεωτικά οι χορηγοί, και σήμερα γίνονται αυτά, αναρτώνται. Το δε υποχρηματικό ποσό μένει στα ταμεία της εταιρείας. Ό,τι περισσεύει δηλαδή, όπως και τώρα, μένουν στα ταμεία της εταιρείας. Αυτό έλειπε να τα παίρνει και αυτά. Οι προτάσεις τώρα που κάνουμε εμείς είναι οι νόμιμοι χορηγοί να δίνεται να απευθύνονται όχι μόνο στις εταιρείες, σε επαγγελματιστές, επιστημονικές εταιρείες, και σε φυσικά πρόσωπα. Και σε διοργανωτές εκδηλώσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως είναι και σήμερα. Από τη στιγμή που τέτοιοι κανόνες υφίστανται και τώρα, έχουν θεσπιστεί στο ΣΦΕ, στο ΝΕΟΦ, στο Υπουργείο Υγείας, υπάρχει ανεξάρτητη αρχή προσωπικών δεδομένων που τα ελέγχουν όλα αυτά. Υπάρχει διαφάνεια σήμερα δηλαδή στις συναλλαγές αυτές. Οι χορηγίες, αν γίνονται αποκλειστικά όπως το θέλουν τώρα στις επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες, θα υπάρχει ένα confusion. Δεν θα μπορούν να τα διαχειριστούν. Θέλει λογιστήριο 20 ατόμων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Έτσι προτάθηκαν
να απαλληφθούν οι επιμέρους ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις, αυτό που σας είπα, να εξοδοτηθούν αρμόδιοι φορείς για τη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων και όχι υπουργικές αποφάσεις, να εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ και ΕΣΥ επαγγελματικών ενώσεων και χορηγών μετά από θέσμηση πλαισίου και των οργάνων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, να λειτουργούμε με πλαίσια, όχι με αποφάσεις υπουργικές. Μέχρι τότε να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς. Τώρα, δικαίωμα πιστοποίησης έχουν συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν θα υπάρχουν οι χίλιες εταιρείες πλέον. Πιστοποίηση θα έχουν κάθε μία μη κερδοσκοπικού ιατρικού επιστημονικό σωματείο, τα ονομάζει σωματεία αυτά, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης και Επιστημονικός Ιατρικός Φορέας των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτοί θα πιστοποιηθούν επίσημα. Και τι αλλάζει μετά? Δεν θα υπάρχουν άλλες ιατρικές εταιρείες που θα λειτουργούν αυτόνομα. Πρέπει να πιστοποιηθούν από τη ΣΕΙΚ, θα σας πω. Υπάρχουν τα επιστημονικά μη κερδοσκοπικά ιατρικά σωματεία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι αυτά που είναι τρία ανά ειδικότητα: Βορείο Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Νοτίο Ελλάδος, τα οποία επικυρώνονται στο ΚΕΣΥ με εισήγηση του ΣΕΣΥΕ και ονομάζονται οι ΑΣΓΕΠ. Είναι μη κερδοσκοπικά σωματεία με δικό τους καταστατικό που αντιστοιχούν σε μία ΙΕΚ. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν ο τίτλος τους πρέπει να είναι ο προσδιοριστικός της ειδικότητος, δηλαδή η ΑΣΓΕΚ Βορείου Ελλάδος Ουρολογίας, ξέρω εγώ, να συνοδεύεται από το γεωγραφικό προσδιορισμό και ακολουθείται εντός εισαγωγικών παράρτημα της αντίστοιχης επαγγελματικής ιατρικής κοινότητας ουρολογίας. Δηλαδή, παράδειγμα, η ΑΣΓΕΚ Βορείου Ελλάδος θα είναι παράρτημα της επαγγελματικής ιατρικής κοινότητας Ελλάδος. Το καταστατικό τους θα το έχουν όπως το έχουν, θα είναι τακτικά μέλη, θα έχουν το καταστατικό τους, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά πρέπει τα μέλη της, τα τακτικά μέλη της ΑΕΚ πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μέλη της ΑΕΚ, υποχρεωτικά. Δεν μπορούν τα μέλη αυτά να είναι και στα δύο διοικητικά συμβούλια. Θα πρέπει να είναι στο ένα διοικητικό συμβούλιο. Κάθε γιατρός μπορεί να είναι μέλος μίας ΙΑΣΓΕΤ. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε πολλές. Η αρμοδιότητα τους, πέρα από τις άλλες αρμοδιότητες που έχουν, θα είναι και η περιοδική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων της περιοχής τους και η σχετική, μετά από η σχετική εισήγηση προς το ΔΣ της κεντρικής, της μητρικής εταιρείας. Διαχειρίζουν τους πόρους τους όπως τους διαχειρίζονται μέχρι σήμερα, δεν αλλάζει τίποτα. Σαν συμπέρασμα έχω να σας πω ότι οι επαγγελματικές ιατρικές κοινότητες θα αποτελούν θεσμοθετημένα όργανα, αποκτούν νομοθετημένο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του ιατρικού χάρτη της χώρας, στη σύνταξη, εφαρμογή και εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ειδικότητας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Λόγω όμως πολυμελούς σύνθεσης της ΕΣΥΕ θα δυσλειτουργεί αυτή. Υπάρχουν ασάφειες στις χορηγίες και στην οικονομική διαχείριση των ΙΕΚ. Και τέλος, ο προσδιορισμός των εκάστοτε λειτουργιών της ΕΕΚ με υπουργικές αποφάσεις απαιτεί σχεδιασμό, πλαίσιο λειτουργίας και όχι αποσπασματική επιβολή αποφάσεων. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Πρώτο πάμε για καφέ. Υπάρχει κάποια ερώτηση να κουβεντιάσουμε? Σας κουράσαμε. Ήταν λίγο ανιαρό αυτό το... αλλά νομίζω ότι προσδιορίζει το μέλλον της ουρολογίας. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, με τον κύριο Μητρόπουλο που βρισκόμαστε σε αυτές τις επιτροπές, πάμε με δέος επιτροπές αυτές. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, είναι σαν να παίρνουμε στα χέρια μας όλη την ουρολογία και πρέπει να δουλεύουμε με πολύ υπευθυνότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο. Θα πρέπει να βρούμε άξιους συνεχιστές να μπορέσουν να αναλάβουν και αυτοί να το φέρουν σε πέρας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς ευρέθηκε, πώς ανακαλύφθηκε η λέξη κοινότητα? Να σας πω, όπως ανακαλύπτουν όλα τα άλλα στην Ελλάδα. Κακία. Μεταφράσατε το society, μάλλον. Society δεν είναι. Δεν είναι κοινότητα. Κοινότητα είναι community. Ή το community.
Πάντως, κύριε Πουλή, αυτά όλα θα πρέπει εν ώψη του Πανελλήνιου να κάνετε ένα report και πριν καλέσετε για υποψηφιότητες να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Γιατί ως τώρα ο Τέλης λένε θα πάω ένα ταξίδι σε ένα δωσό να εκφράσω την άποψή μου και να φύγω. Αλλάζει η ιστορία για να ξέρουν οι άνθρωποι να μην εκτεθούν και ακριβώς, πάνε όπως πηγαίνουν να υποβάλλουν ναι. και ξαφνικά βρεθούν. Θα αλλάξουν το νούμερο ένα. Και νούμερο δύο επίσης, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, καλέστε άμα θέλουν να δουλέψουν σε κάποια δεύτερα χωρίς θεσμοθετημένα εθελοντές, αλλά με πολύ συγκεκριμένα tasks, που ο καένας λέει, α, εγώ έχω εμπειρία αυτό, ωραία, ας βοηθήσω να το κάνω, πώς θα χρειαστεί, 100 ώρες θα τις δώσω για την εταιρεία. Και μετά έξω, χωρίς να έχει ρόλο, για να σας βοηθούν από κάτω άνθρωποι. Σου παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος. Ναι, γι' αυτό λέω. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί ούτως ή άλλως, αν περάσει ο νόμος, σε 6 μήνες καταργούνται εταιρείες αυτομάτως. Δηλαδή, αν οι εταιρείες σε 6 μήνες δεν πιστοποιηθούν, τις καταργούν. Έτσι λέει ο νόμος, είναι σαφής. Δηλαδή, αν η ελληνική ουρολογική εταιρεία δεν αλλάξει το καταστατικό της και δεν πιστοποιηθεί σαν ΕΙΚ, την καταργούν. Την καταργούν με την έννοια δεν συλλειτουργούν με την εταιρεία. Θα φτιάξουν άλλη εταιρεία. Δεν μπορεί να μας καταργήσει σαν εταιρεία. Δεν θα έχει θεσμικό ρόλο που προβλέπεται τον από όλη αυτή. Θα τρέξετε, εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει βέβαια, θα τρέξει αυτό. Ναι.